ζητάγανε οι θαυμάστρες. Τα πιο απλά που ζητάγανε ήταν τραβάγανε κουδιά, μου κόβανε μαλλιά. Μια φορά στο καμαρί, τότε που δούλευα με τη Μαρινέλα, το καμαρί μου είχε ένα παράθυρο. Και επειδή έκανε λίγη ζέστη, είχα το είχα αφήσει ανοιχτό και είχα αφήσει τα παπούτσια μου, γιατί άλλαζα παπούτσια ανάλογα με το τι φοράγαμε. Και γυρίζω πίσω και μου είχαν κλέψει το ένα παπούτσι, όχι το ζευγάρι, το ένα παπούτσι μόνο. Εσείς, σαν άνθρωπος, πώς ήσασταν έτσι, πώς το αντιλαμβάνωσασταν όλο αυτό και πώς το σας έβγαινε? Τότε δεν καταλάβαινα. Και μάλιστα ένιωθα ότι ίσως και να μην με πολύ με αγαπούσανε τόσο πολύ. Είχα αυτή την εντύπωση. Πάντα, ναι. Στην Αλεξάνδρεια ο νους μου ταξιδεύει. Εσείς ήσασταν με τις σχέσεις σας, ζηλεύατε? Εντάξει, ζήλευα, αλλά δεν ήμουν και πιστός. Άμα είσαι ερωτευμένος και ερωτευόσασταν με πάθος, νομίζω. Χάνεις τον έλεγχο λιγάκι, ναι. Αν είναι δυνατόν, εγώ να μην θέλω να πάω σε πρόβα, ας πούμε. Α, τόσο πολύ δηλαδή. Ναι, τέτοια πράγματα. Γιατί, για να παρακολουθήσω. Αλήθεια λέτε. Παρακολουθούσατε δηλαδή τι? Καλά, ναι, ζήλευα πολύ. Μίλα μου, ναι, μίλα μου. Και θέλω να μου πείτε αυτό το επεισοδιακό ντουέτο με την Χριστιάνα, το Μίλα μου. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, η οποία είναι και προσωπική και δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Ενώ δουλεύαμε... Υπήρχε κάποιο φλερτ δηλαδή μεταξύ σας? Δεν υπήρξε φλερτ καθόλου. Απλά και μόνο δουλεύαμε μαζί και κάτι έγινε, τέλος πάντων και παρεξηγηθήκαμε. Και μου λέει η εταιρεία, θα να πείτε το Μίλα μου. Λέω, τη Χριστιάνα, λέω, μα δεν πειράζει. Θα πάει η Χριστιάνα να πει πρώτη και εσύ άλλη μέρα και τραγούδισε. Και πήγα εγώ άλλη μέρα και το τραγούδισα. Τώρα μιλάτε. Έχω πάρα πολύ καιρό να μιλώ. Στο Θεό πιστεύετε, κύριε Δάκη? Ναι. Κάνω κάθε βράδυ την προσευχή μου. Βοήθησε έτσι ο Θεός και αυτό που είχατε μέσα σας, η προσευχή, να το ξεπεράσετε? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Γιατί τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή. Μου έχουν δώσει 6 μήνες ζωής. Και έχουν περάσει 3 χρόνια. Η πρόληψη είναι το παν. Εάν είχα εξεταστεί όπως έπρεπε, θα είχα γλιτώσει από όλη αυτή την τεράστια περιπέτεια.